Ο καρκίνος του εντέρου είναι μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου και είναι και μια από τις μορφές καρκίνου που συνδέεται ισχυρά με τη διατροφή. Αυτό σημαίνει ότι καταναλώνοντας κάποιες τροφές αυξάνεται η πιθανότητα να πάθουμε καρκίνο του εντέρου. Ενώ αν αποφεύγουμε κάποιες τροφές μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμφανιστεί. Σήμερα θα μιλήσουμε και για τις τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε αλλά και για τις τροφές που πρέπει να αποφεύγουμε. 1. Ζωικά λύπη. Τα ζωικά λύπη από κόκκινο κρέα και ειδικά από επεξεργασμένα κρεατικά όπω τα αλαντικά έχουν συνδεθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου του εντέρου εδώ και πολλέ δεκαετίε. Η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι τα λιπαρά αναγκάζουν το γαστεντερικό σύστημα να παράγει πολλά χολικά άλατα που είναι αναγκαία για την πέψη των λιπαρών, τα οποία μεταβολίζονται στο έντερο και μετατρέπονται σε καρκινογόνε ουσίε. Κάποιο που βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο, αν για παράδειγμα έχει πρώτο βαθμό συγγενή που έχει νοσήσει από καρκίνο του εντέρου, θα μπορούσε να κόψει τελείω τα ζωικά λύπη και να ανακαταναλώνει μια διατροφή πλούσια σε φυτικέ στροφέ που δεν περιέχουν ζωικά λύπη. Κάποιο που δεν έχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνο θα μπορούσε απλά να περιορίσει τα ζωικά λύπη και αυτό να είναι αρκετό. Αντιοξιδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες που υπάρχουν στις τροφές που βοηθούν για την αντιμετώπιση του οξυδοτικού στρες, το οποίο επιφέρει καταστροφή στο γενετικό μας υλικό. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι τροφές που είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ουσίες προστατεύουν από αρκετές μορφές καρκίνου και ειδικά από τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Οι τροφές που είναι πιο πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ουσίες είναι οι φυτικές τροφές και ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά. Από τα φρούτα και τα λαχανικά, οι τροφέ που έχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αντιοξυδητικέ ουσίε είναι τα φρούτα που ανήκουν στα μούρα, όπω τα μύρτιλα, τα βατόμουρα και τα σμέουρα. Ενώ από τα λαχανικά, τα περισσότερα αντιοξειδωτικά υπάρχουν στι δύο πιο αντικαρκυνικέ οικογένειε, που είναι τα σταυρανθή και τα λαχανικά τη οικογένεια του κρεμιδιού. Η οικογένεια των σταυρανθών περιλαμβάνει τον πρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, το σπανάκι, τη ρόκα, τη λαχανίδα, ενώ η οικογένεια του κρεμιδιού περιλαμβάνει το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και τα κρεμμυδάκια. Όσοι σκέφτονται να πάρουν αντιοξυδωτικέ ουσίε σε συμπληρώματα διατροφή, θα ήθελα να το ξανασκεφτούν. Οι μελέτε έχουν δείξει ότι οι αντιοξυδωτικέ ουσίε, όταν χορηγούνται ω συμπλήρωμα διατροφή, σε αρκετέ περιπτώσει όχι απλά δεν προστατεύουν, αλλά αυξάνουν και την πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου. Άρα δεν είναι μια καλή ιδέα. Φιλικό οξύ. Το φιλικό οξύ έχει μελετηθεί εκτεταμένα για την προστασία που παρέχει από τον καρκίνο του εντέρου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να περιέχεται σε αυθονία στην καθημερινή μας διατροφή. Το φιλικό οξύ έχει πάρει το όνομά του από τα φύλλα μέσα στο οποίο αυθονεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να θυμάστε ποιε τροφέ είναι πλούσιες σε φιλικό οξύ και χρειάζεται να τις καταναλώνουμε καθημερινά σε μεγάλες ποσότητες. Τα λαχανικά που έχουν φύλλα είναι το λάχανο, το μαρούλι, το σπανάκι, η ρόκα, τα βλύτα, τα ραδίτια, τα πατσαρόφυλλα και γενικά όλα τα φύλλα που περιλαμβάνει η διατροφή μας. Όποιος σκέφτεται να καταναλώσει φιλικό οξύ σε μορφή συμπληρώματος διατροφής και πάλι καλό είναι να το ξανασκεφτεί. Και σε αυτή την περίπτωση, οι μελέτε προειδοποιούν ότι η λήψη φιλικού οξέω σε μορφή συμπληρώματο διατροφή μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου του εντέρου. Άρα δεν είναι μια καλή ιδέα. Ασβέστιο και βιταμίνη D. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ασβέστιο και η βιταμίνη D παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την υγεία των οστών. Αλλά φαίνεται ότι τα ωφέλη από αυτά τα δύο δεν σταματούν εδώ. Οι τροφέ που είναι πλούσιες σε ασβέστιο και βιταμίνη D φαίνεται ότι προστατεύουν και από τον καρκίνο του εντέρου. Τροφέ πλούσιο σε ασβέστιο είναι τα γαλακτοκομικά, που σε περίπτωση που κάποιο έχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του εντέρου, μπορεί να επιλέξει να τα καταναλώνει με χαμηλά λιπαρά για να αποφύγει τα ζωικά λιπαρά. Παρ' όλα αυτά, ασβέστιο υπάρχει και σε φυτικέ τροφέ, όπω τα πράσινα φιλόδη λαχανικά και τα φασόλια. Πολλοί ασβέστιο περιέχουν επίση τα ψάρια, ειδικά αν καταναλώνουμε μικρά ψάρια μαζί με τα κόκαλά του. Τέλο, βιταμίνη D μπορούμε να συνθέσουμε όταν εκτεθούμε στον ήλιο ή να την λάβουμε από τροφέ όπω οι σαρδέλε υπέστροφε, ο γάβρο και τα υπόλοιπα αφρόψαρα. Φυτικέ ίνε. Οι φυτικέ ίνε φαίνεται ότι εξασφαλίζουν μια ισορροπημένη εντερική χλωρίδα έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου του παχαίω εντέρου. Τροφέ πλούσιε σε φυτικέ ίνε είναι κατά βάση φυτικέ τροφέ, ειδικά αυτέ που βρίσκονται σε μορφή φύλου, όπω τα φυλλόδη λαχανικά, Παρόλα αυτά, πολύ πλούσια σε φυτικέ ίνε είναι και τα όσπρια και κάποια φρούτα όπω τα δαμάσκηνα. Φυτοχημικά. Πρόσφατα έχει φανεί ότι τα φυτά περιέχουν μια σειρά από χημικέ ουσίε, οι οποίε δεν έχουν θρεπτική αξία, δηλαδή δεν αποδίδουν θερμίδες όταν τι καταναλώνουμε, αλλά προστατεύουν τον οργανισμό από πολλέ παθήσει και ειδικά από πολλέ μορφέ καρκίνου. Αυτές οι ουσίες περιλαμβάνουν τα φλαβινοειδή, τις πολυφενόλες και τις τερπένες και περιέχονται στα φρούτα και τα λαχανικά όπως οι ντομάτες, τα εσπεριδοειδή, τα μούρα, οι πιπεριές, τα καρότα, το μπρόκολο, το λάχανο και άλλα. Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν ιδιαίτερα να μειώσετε την πιθανότητα να νοσήσετε από καρκίνο του εντέρου, αλλά καμία διατροφή δεν θα εξαφανίσει αυτή την πιθανότητα. Όσο προσέχετε τη διατροφή σας, άλλο τόσο πρέπει να φροντίζετε να κάνετε τις κατάλληλες εξετάσεις έγκαιρα, έτσι ώστε να μπορείτε να σταματήσετε τον καρκίνο όσο νωρίτερα γίνεται. Ξεκινώντας από τα 40 με 50 πρέπει να κάνετε την πρώτη σας κολονοσκόπηση και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γαστεντερολόγου σου, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με τα βήματα πρόληψης που είπαμε εδώ και την έγκαιρη διάγνωση με την κολονοσκόπηση, θα αποφύγετε αυτή την τόσο συχνή πάθηση που αδίκως σκοτώνει τόσους ανθρώπους μας κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.